Λοιπόν, τώρα θέλω να μάθει ο κόσμος τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτά κρίθηκαν σε εκλογές. Ναι. Κρίθηκαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να πληρωθεί μια σύνταξη των 800 ευρώ, 8 νέα παιδιά δουλεύουν στο βασικό μισθό. Και εγώ παλεύω να εξηγήσω σε φίλους μας συνταξιούχους, οι οποίοι αγωνίστηκαν με κόπο όλα αυτά τα χρόνια, να βάλουν στην άκρη εισφορές, να βάλουν χρήματα, να πληρώσουν για να νιώσουν ότι κάποια στιγμή θα πάρουν μια καλή σύνταξη. Να τους εξηγήσω ότι όταν ήταν εκείνοι εργαζόμενοι, πλήρωνε εισφορές για κάποιον άλλον συνταξιούχο. Έτσι είναι. Γιατί το σύστημά μας μέχρι σήμερα είναι αναδιανεμητικό. Ναι. Δεν είναι κεφαλαιοποιητικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε σταδιακά για τους νέους εργαζομένους, δηλαδή τους εργαζομένους που θα μπουν στην αγορά εργασίας μετά την εφαρμογή του νέου νόμου. Όταν θα ψηφιστεί ο νέος νόμος της Νέας Δημοκρατίας και το ασφαλιστικό, οι εργαζόμενοι θα μπουν μετά την εφαρμογή του νέου νόμου, θα μπουν σε ένα νέο ασφαλιστικό. Αυτό το ασφαλιστικό και θα έχει. Κυρία Σύνταξη, και θα έχει, κυρία Σύνταξη. Θα έχει μία ελάχιστη. Ακούστε λοιπόν, με, το εξηγώ. Ο νέος εργαζόμενος που θα πληρώνει τον συνταξιούχο. Το εξηγώ. Λοιπόν, άρα οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν μία ελάχιστη εισφορά υπέρ του δημοσίου, η οποία θα αφορά μία ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη που θα πάρουν όταν αυτοί οι ίδιοι βγουν στη σύνταξη. Ναι. Και μετά θα χτίζει ελεύθερα ο ίδιος τη σύνταξή του κεφαλαιοποιητικά. Και για την κυρία δηλαδή, ξαναρωτάω. Ένα λεπτό. Για όλα. Λοιπόν, άρα κεφαλαιοποιητικά θα μπορεί να επιλέγει ο ίδιος αν θέλει να πάει σε ένα δημόσιο ταμείο. Ελεύθερα. Θες να πας σε ένα δημόσιο ταμείο, πας. Ναι. Ή να πάει σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και να χτίζει κεφαλαιοποιητικά ο ίδιος κάθε μήνα τη σύνταξή του όπως εκείνος νομίζει. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό τον πυλώνα και τον πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων, θα μπορεί Έχετε να πάει η νέα γενιά. Ότι βγαίνει αυτό. Βγαίνει να πληρώνεται τους συνταξιούχους, εάν λειτουργήσει αυτό έτσι όπως λέτε. Φυσικά και βγαίνει, αν γίνει για τους νέους εργαζομένους. Αν γίνει για όλους από την πρώτη μέρα, δηλαδή αν εγώ και εσείς μπούμε στο νέο ασφαλιστικό, προφανώς δεν βγαίνει. Γι' αυτό θα γίνει για τα παιδιά που θα μπουν στην αγορά εργασίας στα 22 τους χρόνια, 23 χρόνια, 24 χρόνια. Ναι. Όσοι άνθρωποι μπουν στην αγορά εργασίας μετά τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Γι' αυτό λοιπόν σταδιακά, επειδή οι γενιές προχωρούν, έτσι, σταδιακά θα εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα, ώστε ο άνθρωπος που θα μπει στην αγορά εργασίας το 2020-2021 να ξέρει ότι σε κάποια χρόνια, δεκαετίες, όταν θα βγει στη σύνταξη, θα ξέρει πόσα χρήματα έχει χτίσει για τον εαυτό του. Ναι. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε. Αρκεί να υπάρχει πλήρωνε. Η εταιρεία, κύριε Βιτυρανάκη. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν γίνεται να μην υπάρχει, γιατί ναι. Έχει εφαρμοστεί η Βασιλεία, η οδηγία της Βασιλεία 2, έτσι λέγεται, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει πάρα πολύ αυστηρούς, εξονυχιστικούς ελέγχους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και άρα λοιπόν. Και εδώ και στο πριν καν υπάρξει η υπόνοια εκτροχιασμού. Γίνεται το έλεγχος και σταματάει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι εφικτό να χρεοκοπήσει με τους νέους κανονισμούς. Λοιπόν, κύριε ακούστε λοιπόν. Πρώτη φορά ακούω και ίσως να είναι καλό να το ακούσει ο κόσμος και να αρχίζει να ανησυχεί περισσότερο ότι δεν είναι μόνο για την επικουρική σύνταξη, είναι και για την κύρια η σκέψη να περάσουμε από το αναδυναμητικό στο κεφαλαιοποιητικό. Ποιος είναι ο βασικός κίνδυνος αυτού του συστήματος που πράγματι είναι σύστημα Πινοσέτε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά? Ο ένας είναι αυτός που είπατε. Δεδομένου ότι το σύστημα πάβει να είναι αυστηρά δημόσιο, θα έχει επιλογή κάποιος είτε να πάει στο δημόσιο σύστημα είτε στο ιδιωτικό, να πέσει έξω η ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει βάλει τα χρήματά του. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν το έχουμε δει να γίνεται και στις ΗΠΑ όταν η Enron χρεοκόπησε. Όλοι οι εργαζόμενοι της που ήταν ασφαλισμένοι σε επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μείναν χωρίς σύνταξη. Εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι Αμερική. Ναι, λοιπόν. Έχουμε τη Βασιλεία 2. Και στην Ελλάδα έχουμε δει παραδείγματα ασφαλιστικών εταιριών στον χώρο των αυτοκινήτων, αλλά και στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, που υπόκειται στο ίδιο καθεστώς ελέγχου και που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Πριν να βάλεις τα χρήματά σου. Αυτό είναι το λιγότερο. Να χάσεις τα χρήματά σου επειδή μπήκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Το σημαντικότερο είναι. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι δύο. Για τους λόγους που εξηγήσατε, αν πάβουν να πληρώνουν οι νυν εργαζόμενοι για τις συντάξεις των παλαιών, θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα για τις συντάξεις των παλιών. Και μοιραία θα αναγκαστούν να μειωθούν οι συντάξεις αυτές. Ακόμα χειρότερο, ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζαμε τους παλιούς συνταξιούχους και δεν υπήρχαν. Και φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο το έχουν στο μυαλό τους να το κάνουν, αλλιώς το σύστημα δεν βγαίνει. Αυτό, κύριε Κατρούγκα, εξηγήστε μας λίγο. Για τον τρόλο λόγο που είπατε, γιατί όσο πληρώνουμε εμείς
τις εισφορές μας. Οι εισφορές μας αυτές δεν χρηματοδοτούν στο υφιστάμενο σύστημα τις δικές μας συντάξεις, αλλά τις συντάξεις των παλιών. Όσο λοιπόν βγάζει από το σύστημα. Ναι, γιατί όσο μπαίνουν νέοι εργαζόμενοι, βγαίνουν και συνταξιούχοι. Ακούστε όμως. Όχι, ακούστε. Λοιπόν, κύριε Κυρενάκη, το σημαντικότερο. Όχι, εσείς λέτε ψέματα. Δεν σας πρόσβαλα. Το κλίμα της συζήτησης. Όχι. Νομίζω πρώτα-πρώτα ότι δεν ξέρετε καλά τι λέτε, γιατί σας ξαναλέω. Η επέκταση στο σύστημα της κύριας σύνταξης δεν έχει εξαγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε να πούμε τώρα όμως στις προγραμματικές. Ακούστε. Δύο πράγματα θέλω να προσθέσω. Ο χειρότερος κίνδυνος όμως είναι η αλλίωση της κοινωνικής ασφάλισης προς την κατεύθυνση ιδιωτικής. Τι πλεονέκτημα έχει η κοινωνική ασφάλιση από μια ιδιωτική? Ότι αν σπάσεις το πόδι σου και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις την πρώτη μέρα εργασίας σου, στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αποζημιωθείς και θα έχεις σύνταξη. Σε μια σύστημα κουμπαρά που ό,τι βάζεις, αυτό είναι που θα βρεις στο τέλος ζωής σου. Και τέλος, την εθνική σύνταξη που εμείς έχουμε εγγυηθεί για όλους και στο επίπεδο της φτώχειας όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ορίσει να χρηματοδοτείται από τη φορολογία.